Επανεκκίνηση της κρουαζιέρας στα Χανιά με νέα δεδομένα έφερε η φετινή τουριστική σεζόν, η πρώτη μετά την πλήρη άρση των περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας. Το 8ο Μαρτίου-Οκτωβρίου οι αφίξεις ανήλθαν σε 120 πρωτοφανές για τα τοπικά δεδομένα και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε καταπλέει στη Σούδα το τελευταίο κρουαζιερόπλοιο της σεζόν, θα φτάσουν τις 135, εκτοξεύοντας τον αριθμό των επιβατών που θα αγγίξουν τις 200.000. Εμείς είχαμε μια πολιτική και τοπικά αλλά και από πλευράς Υπουργείου να εξυπηρετήσουμε τα κρουαζιερόπλοια όταν είχαν την ανάγκη και δεν μπορούσαν να ελιμενιστούν τις εποχές του COVID, και αυτό αναγνωρίστηκε, εκτιμήθηκε και σήμερα κόβουμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Το αποτύπωμα της αύξησης του τουρισμού κρουαζιέρα στα Χανιά είναι εντυπωσιακό, με βάση και την έρευνα που δείχνει ότι πανελλαδικά ο μέσος όρος του ποσού που ξοδεύει κάθε επιβάτης στις λίγες ώρες παραμονής του είναι τα 60 με 70 ευρώ και σε τοπικό επίπεδο τα 50 ευρώ. Εξαρτάται κατά πολύ από την εταιρεία που φέρνει τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Δηλαδή, εμείς διαπιστώσαμε μια καινούργια εταιρεία που είναι στο χώρο, που μπήκε πρόσφατα στο χώρο, όπως είναι το Viking, η εταιρεία Viking, που δεν αφήνει απολύτως τίποτα στα Χανιά. Δεν είναι ότι όλοι ψωνίζουν, ναι, βέβαια υπάρχει μια κίνηση στην πόλη. Πιο πολύ αυτό θα έλεγα. Γιατί εντάξει, κάνουν πάρα πολλά ταξίδια σε διάφορα μέρη, απλώς τώρα σταμάτησαν και στα Χανιά. Κάποιοι παίρνουν αναμνηστικά, εγώ δεν έχω αναμνηστικά έτσι κι αλλιώς. Ρούχα, κοσμήματα, ό,τι όλος ο κόσμος. Γενικότερα πάντως είναι μια τονωτική ένεση, σωστά. Οπωσδήποτε. Ναι. Βοηθάει, πάντα βοηθάει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χανίων, οι προοπτικές είναι ευίωνες και για το 2023, ενώ η πορεία της κρουαζιέρας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη μετατροπή του λιμανιού της Σούδας σε home port λιμάνι. Θα έχουμε εντυπωσιακούς αριθμούς εκτόξευση προς τα πάνω του κλάδου της κρουαζιέρας και σε επιβάτες και σε εισοδήματα. Ακόμα και ως σταθμός φιλοξενίας, ωστόσο, για τα κρουαζιερόπλοια, το λιμάνι της Σούδας έχει συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δημιουργώντας νέα δεδομένα και στο χώρο του εμπορίου και της εστίασης.